το πολύ την παρομοίω Κομωτινή, Παντελήμωνα, σεβασμότατε. Και τον Άγιο Κασανδρία. Να σα καλωσορίσουμε όλου, αγαπητοί πατέρε, συνάδελφοι εδώ στην αυτοδιοίκηση, κύριε πρόεδρε του Δημοτήρου τη πόλη μα, εκπρόσωπο των φορέων, συμπολίτε και συμπολίτε, η 192η επέτειο μας βρίσκει ολοκαθόμενο στην άρρωσα, μας βρίσκει μια διαφορετική εποχή, μια πολύ κρίσιμη εποχή. Ξεκινήσαμε πριν από λίγη ώρα τις εκδηλώσεις. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τις ολοκληρώσουμε όπως είχαν προγραμματιστεί με την λιτάνωση της εικόνας του νομαρτύρων προς το Φλακόστοφο. Ελπίζω αύριο να μας κρατήσει ο χειρός, γιατί είναι η μέρα του Θωμά, η μέρα του καυτώματος. Μια σημαντική μέρα για την ιστορία της Νάρουσας, της Μακεδονίας αλλά και της Ελλάδας. Θα έλεγα και παγκόσμια, γιατί το μήνυμα που έδωσαν οι ήρωες, εθνομάρτυρες, αλλά και μάρτυρες της πίστης, θα λέγαμε ταυτοχρόνως, η Ναουσέ ήταν πάρα πολύ σημαντική γι' αυτό και έτυχε μετά βέβαια από 100 τόσα χρόνια, 130 χρόνια, το 1955 να αναγνωριστεί η Νάρουσας. Thank you.
Κάποτε στα Γιάννενα κλείθηκε το μουσικό μας σωματείο από ένα σύλλογο φίλων πολιτικής μουσικής. Που αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να έχει πολιτικό σύλλογο. Λοιπόν, είναι ένα σύλλογος από φίλους που αγαπούν την πολυφωνική μουσική. Έχουν τα Γιάννενα λοιπόν μια τέτοια τύχη να έχουν ένα σύλλογο καταλήθη όπου φέρνει σε επαφή συλλόγους και σωματεία πολυφωνικών συλλόγων. Αυτή λοιπόν στάθηκαν η αιτία να γνωρίσουμε αυτή την υπέροχη χοροδία απόψε του Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννίνου. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος που βλέπετε πρώτα.